Ότι άμα βάλετε τη Λία Χριστάρα μέσα στο escape room που έχετε ετοιμάσει, σε χρόνο ρεκόρ θα έχει λύσει. Ναι, ναι. Θέλω να κάνω ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό, για το όλο το περίπτερο που έχει στηθεί φέτος εδώ της ελληνικής αστυνομίας στην έκθεση. Συνήθως ενθουσιαζόμαστε, ξέρετε, από τις ειδικές δυνάμεις που έρχονται εδώ, από τα οχήματα, τα τεράστια και τέλος πάντων τα βλέπουμε και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε. Φέτος, νομίζω, κυρία Δημογλίδου, έχετε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι, ένα από αυτά είναι το escape room, να το εδώ. Και τι θα κληθούμε να λύσουμε. Ένα μυστήριο βασικά, και να δούμε και πώς δουλεύετε εσείς από κοντά. Είναι όντως εντελώς διαφορετικό φέτος το περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Ουσιαστικά καλούμε τους επισκέπτες να γίνουν για λίγα λεπτά αστυνομικοί. Να γίνουν εξερευνητές, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που θα εξερευνήσουν έναν τόπο εγκλήματος, θα αναζητήσουν στοιχεία για να βρουν τον ένοχο. Τα παιδιά να γίνουν για λίγα λεπτά οι ίδιοι τροχονόμοι, ώστε να περάσουμε και το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Μηνύματα γενικότερα και ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας, ακόμη και για την οπαδική βία, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Έχει στηθεί και ένα παιχνίδι για αυτό, γιατί το μήνυμα είναι ένα, ότι ο αθλητισμός είναι γιορτή και σε καμία περίπτωση αυτές οι πράξεις βίας δεν δικαιολογούνται είτε εντός των αθλητικών χώρων είτε εκτός. Και για πρώτη φορά φέτος στο περίπτερο της αστυνομίας και ένα πρότυπο γραφείο αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας. Έχουμε μπει μαζί με την ΕΡΤΕΝΟ σε γραφείο αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας, αλλά εδώ δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν και οι ίδιοι από κοντά πώς τελικά είναι αυτός ο χώρος τον οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα θύματα και να μπορέσουν να μιλήσουν στους αστυνομικούς. Μάλιστα, στο γραφείο αυτό θα βρίσκονται αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν σε γραφεία αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας, ενώ υπάρχει και ένας στίχος όπου κάθε επισκέπτης θα μπορεί να αφήσει το δικό του μήνυμα κατά της βίας, για να βοηθήσουμε και να προστατέψουμε όσους βιώνουν ενδοικογενειακή βία. Αυτό που βλέπουμε εδώ, ναι, διαμορφωμένο το δωμάτιο αυτό, θέλω να σας πω ότι έτσι περίπου υπάρχουν και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα και στα τμήματα ενδοικογενειακής βίας. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν όλοι σε ένα οικείο περιβάλλον, σωστά. Και φυσικά νομίζω ότι θα πάρετε και πολλές ερωτήσεις για το panic button, το οποίο πια έχει μπει στη ζωή μας. Έχει μπει στη ζωή μας, έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα το panic button και προσφέρεται σε θύματα τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος στο παρελθόν για το ποιοι τελικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το panic button, όμως πλέον δίνεται η δυνατότητα και στους άνδρες. Φυσικά και θα μπορούν να λάβουν πληροφορία οι πολίτες και να ενημερωθούν για όλες τις δράσεις της ελληνικής αστυνομίας και για την αντιμετώπιση ενδοικογενειακής βίας και για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, για θέματα ανηλίκων, για τον πενταψήφιο αριθμό 10201 που είναι στη διάθεση των ανηλίκων για να καταγγέλλονται περιστατικά, για τη νέα εφαρμογή που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την προστασία των ανηλίκων. Πολλές δράσεις, ξαναλέω, καινοτόμως, πολλά δώρα για τους μικρούς μας και για τους μεγάλους φίλους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό. Ναι. Και φυσικά για πρώτη θέλουμε φορά και εμείς δώρα. Το escape room. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα σας δούμε από κοντά. Θέλω να παίξει εδώ μπάσκετ, κοίτα. Τι, θα πού. Θα το πατήσω. Περίμενε. Ναι. Α, έχει και τέτοια. Εδώ έτσι, το πατάμε. Δεν το συζητάω. Βαλίτσες, βεβαίως. Αύριο το πρωί θα είμαι εκεί, κυρία Δημογλίδου. Ξεκινάμε τα σουτάκια. Να πάρω και κέρματα, Η κυρία Δημογλίδου έχει... Λοιπόν. Χρειάζεται κέρματο. Όχι.